Έλα ρε Άργελένα, πού είσαι? Λοιπόν, τι θα κάνουμε εδώ πέρα τώρα, πώς θα τη φτιάξουμε? Γεια σου Άργελένα, γεια σου. Πώς θα φτιάξουμε εδώ πέρα? Έλα, θα φτιάξουμε τη Νέα Ιωνία, έλα. Λέει, έφυγες? Όχι, δεν έφυγα. Δεν έφυγα. Δεν ξέρω μήπως φύγω αύριο. Αν δεν φύγω αύριο, την Κυριακή στις 7, live με Eurotrack στις 7 η ώρα, μαζί με τον Ζεύς. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τα τρένα μας εδώ τώρα. Λοιπόν, το τρένο αυτό πάει Αθήνα Θεσσαλονίκη, άλλο το έχει. Έχει φτάσει, έχουμε φτιάξει εδώ πέρα Πειραιάς Χαλκίδα. Είτε εκεί στην ευκιά, δεν θα έχουμε έξω. Φτιάξαμε μια ωραία γέφυρα εδώ. Για πάμε λίγο να ταξιδέψουμε. Σταθμό Λαρίσης. Αυτό το τρένο πάει Πειραιά Χαλκίδα. Γιατί θα ξαναπώ. Δεν ξέρω, έχω κορίζει λίγο εδώ πέρα με την πόλη. Θέλω να φτιάξω την πόλη. Όταν τα έχω παρέα, μπορεί να ξαναπώ. Δεν ξέρω, μόνο στο να ταξιδέψουμε. Κάτσε τι ωραία πόλη που έχω φτιάξει. Το σαντούλα πρέπει να περάσεις για να βγεις στο βουνό. Α, είναι κοντά, είναι κοντά. Ξεκίνησαμε λίγο στο σταθμό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε επιβάτη σήμερα. Εδώ είναι τελικός προορισμός. Τώρα γυρνάει πίσω, είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη και έχουμε φτιάξει και την εμπορική αμαξοστοιχεία που αυτή η αμαξοστοιχεία πηγαίνει μέχρι Θεσσαλονίκη φτάνει. Λέτε να φτιάξουμε και ένα δεύτερο τρένο να πηγαίνει Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν έχει πολύ κόσμο, κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Τη λέει πήγα και μόνο μου, λέει κάνα δύο φορές, αλλά τράκαρες. Α. Καλά έκανες και τράκαρες, γιατί νόμιζα ότι μόνο εγώ τραγκέρνω και είμαι κακός οδηγός. Αλλά νομίζω δεν έχει να κάνει με την κακή οδήγηση. Δεν νομίζω. Για το Eurotrack σου έλεγα. Α. Okay. Λοιπόν, για πάμε δυνατά. Πολλά like, κοινοποίηση, θετικά σχόλια. Πώς λένε το παιχνίδι που παίζεις, λέει, και πόσο το αγόρασες. Λοιπόν, θα σου πω αμέσως πόσο το πήρα. Περίμενα, γιατί το πήρα από το Insta Gaming. Το είχε πιο φθηνά. Το Steam πρέπει να το έχει κάπου 30 ευρώ. Αλλά εγώ πήγα στο Insta Gaming και το βρήκα φθηνότερα. Δώσ' μου ένα λεπτό, θα σου πω αμέσως πόσο το έχει. Περίμενε. Θα σου πω σε live μετάδοση πόσο το έχει. Λοιπόν, είναι το... Λοιπόν, το παιχνίδι... Ακούγομαι καταρχάς. Ωραία. Το παιχνίδι αυτό λέγεται Transport Fever 2. Αυτή τη στιγμή είναι out of stock στο Instant Gaming. Οπότε δεν μπορώ να σου πω την τιμή. Ωστόσο, μπορώ να μπω μέσα στο λογαριασμό μου
Και επειδή το έχω αγοράσει από το Insta Gaming, μπορώ να σου πω πόσο το αγόρασα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο, έχει εξαντληθεί. Θα σου πω αμέσως όμως πόσο το πήρα, θα πάω στις παραγγελίες. Μισό λεπτό. Λοιπόν, στο Insta Gaming το συγκεκριμένο παιχνίδι, περίμενε, πόσο ρε το είχε. Κάτσε, γιατί είχα πάρει δύο παιχνίδια μαζί. Δεν μου το λέει. Είχα πάρει δύο παιχνίδια μαζί. Το Watch Dogs. Α, να το, να το. Έλα, το βρήκα. Λοιπόν, το Transport Fever το 2 το είχε 12,91. 12 ευρώ και 91 λεπτά το είχε στο Instagaming. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Είναι, έχει εξαντληθεί. Όχι, δεν είναι καθόλου βαρύ. Εγώ σκέψω ότι το έπαιζα λίγο πιο παλιά στο λάπτοπ με βασικά νομίζω με 8 GB RAM το έπαιζα. Μπορείς να μου γράψεις λέει σε σχόλια να το ξέρω. Θα σου στείλω μια εικόνα τώρα. Το παιχνίδι λέγεται έτσι, Transport Fever 2, όπως το βλέπεις. Οκ. Okay. Εσύ έχεις 4 RAM. Κοίτα, δεν μπορώ να σου εγγυηθώ ότι μπορεί να παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή είναι τα γραφικά του πολύ καινούργια. Πιθανό να σου είναι βαρύ το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί από ό,τι θυμάμαι στο λάπτοπ φόρτωνε αργά. Ενώ στον υπολογιστή εδώ πέρα που κάνω το, που παίζω τα παιχνίδια, τον καινούργιο υπολογιστή φορτώνει πολύ γρήγορα. Σκέψου είχα 8 GB RAM, έτσι, και καλύτερη κάρτα γραφικών από τον υπολογιστή που έχουμε τώρα. Παρ' όλα αυτά ήταν λίγο βαρύ, ναι. Δεν μπορώ να σου το εγγυηθεί αυτό. Εγώ θα σου πρότεινα να το πάρεις σε demo, να το δοκιμάσεις. Εγώ αυτό θα σου έλεγα να κάνεις. Και κατά προτίμηση να πάρεις ένα εξωτερικό δίσκο, αν δεν έχεις, γιατί δεν ξέρω τι μνήμη παίζει εδώ. Οπότε αυτό που θα σου πρότεινα είναι ή να το πάρεις torrent ή να το πάρεις demo να το δοκιμάσεις, μόνο έτσι. Λοιπόν, γύρω στα 13 ευρώ είχε όταν το πήρα από το Instant Gaming, νομίζω στο Steam το είχε κάπου 30 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε βάλει ένα mod από τον SimGamerGR που έχει τον ελληνικό χάρτη εδώ προς ομοίωση και προσπαθώ λίγο να το φτιάξω με βάση αυτό το χάρτη. Δηλαδή εδώ τώρα την Εύβοια την έχω ανοίξει, έτσι. Έχω αλλάξει το εργοστάσιο που ήταν με τα πετρέλαια εδώ. Έχουμε βάλει ψωμάκι του Θεού και έχουμε βάλει και κάποιες στάσεις εδώ πέρα με φορτηγά, οπότε θα πηγαίνουν τα δρομολόγια εδώ πέρα και θα αφήνουν την παραγωγή τους. Οπότε το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι παιχνίδι στρατηγικής, καθαρά. Επομένως πάμε να φτιάξουμε λίγο τους σταθμούς εδώ πέρα για να δούμε αρχικά. Πρέπει να βάλω ένα δρόμο εδώ, ώστε να συνδέσουμε τους σταθμούς με τον δρόμο, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερους επιβάτες. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, βλέπεις κάτω δεξιά που λέει 2025, το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει και σενάριο, δηλαδή και campaign μπορείς να παίξεις αποστολή, το οποίο ξεκινάει από το 1900 αν δεν κάνω λάθος, αν όχι 1800 σίγουρα 1900, μια πιο παλιά έτσι εποχή. Να βλέπεις πόσο παλιό σταθμός είναι εδώ, με βαρέλια και ξύλο και τούβλο. Ήταν από την παλιά εποχή. Τώρα έχουμε κάνει αναβάθμιση εδώ πέρα το σταθμό, στην εποχή του 2000 και έπειτα. Άμα σας πάω εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, λοιπόν εδώ δεν μου δείχνει βέβαια το παλιό σταθμό, για να σας δείξω λίγο
Λοιπόν, ο παλιός σταθμός είναι έτσι. Βλέπεις όλο ξύλο, σαν καλύβα και τα λοιπά. Αυτό ήταν εμπορική αμαξοστοιχεία. Cargo. Άμα βάλουμε δηλαδή passenger, βλέπεις είναι πιο καινούργια αμαξοστοιχεία. Εδώ πέρα φυσικά βάζεις και φανάρια, ώστε να μην έχουν, όταν έχεις μία γραμμή την οποία πάει, κάπου πρέπει να έχεις φανάρι, έτσι. Εγώ δεν έχω βάλει δίπλη γραμμή, οπότε θα πάω να φτιάξουμε τώρα άλλη μία εδώ γραμμή, η οποία θα πηγαίνει εμπορική αμαξοστοιχεία. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να βάλουμε ένα δρόμο το οποίο να περνάει από εδώ, ώστε να συνδέσουμε. Βλέπεις εδώ πέρα τώρα, άμα κάνω, βλέπεις εδώ πέρα το μικρό το δρομάκι που συνδέει το σταθμό. Γεια σου Άγγελε. Να βλέπεις, τώρα συνδέεται ο σταθμός εδώ με το εμπόριο. Αλλά πρέπει να βάλεις και άλλους σταθμούς, πρέπει να βάλεις και φορτηγά, να πηγαίνουν να παίρνουν τα πράγματα της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Θα βάλουμε άλλο ένα σταθμό εδώ, το σταθμό Θεσσαλονίκης. Βέβαια θα είναι λίγο πιο σύγχρονος. Τώρα έμαθα να βάζω εδώ, όπως βλέπεις, δηλαδή μπορώ να το βάλω έτσι. Θα μπορούσα να το βάλω, ας πούμε, έτσι εδώ. Να βλέπεις που συνδέεται. Σου δείχνει το μπλε και βλέπεις ότι συνδέεται με το δρόμο. Έτσι πρέπει να είναι κανονικά. Και θα προσπαθήσω να βάλω άλλο ένα σταθμό. Να υπάρχουν δύο πλατφόρμες. Και σκέφτομαι να βάλω το σταθμό σε τέτοιο σημείο στρατηγικής, ώστε ο ένας σταθμός να έρχεται από την Αθήνα και ο άλλος ο σταθμός θα φεύγει από εδώ τρένο και θα πηγαίνει στην Ανατολική Ελλάδα, βόρεια, να φτάνει μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Τι παιχνίδι είναι? Το παιχνίδι στρατηγικής είναι. Εννοείς το όνομα? Εννοείς πώς λέγεται? Το παιχνίδι λέγεται Transport Fever 2. Κάτσε να το βάλουμε όσο πιο... Α, εδώ. Έτσι θα το βάλω για να δω. Α, είδες, τέλεια. Ωραία. Και θα βάλουμε τώρα τις γραμμές εδώ. Εδώ τώρα είναι το πιο δύσκολο σημείο. Ο ένας τρόπος είναι να συνδέσουμε αυτή την γραμμή εδώ. Δηλαδή να μην κάνουμε δεύτερη γραμμή. Να τη συνδέσουμε στην κεντρική γραμμή. Αλλά αν γίνει αυτό, θα έχουμε καθυστερήσεις, γιατί όταν θα περνάει η εμπορική αμαξοστοιχεία θα πρέπει η επιβατική αμαξοστοιχεία να περιμένει να περάσει η άλλη αμαξοστοιχεία, καταλαβες? Γι' αυτό σας λέω είναι στρατηγική σημασία. Εγώ θα το κάνω έτσι προς το παρόν. Θα βάλουμε άλλη μια γραμμή. Θα βάλουμε άλλη μια γραμμή η οποία θα φεύγει από εδώ και θα πηγαίνει Αλεξανδρούπολη.
Καλά, δεν το περίμενα. Γεια σου. Γεια και σε σένα. Δεν το περίμενα ότι θα είχε εξαντληθεί το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα το βάλουμε έτσι εδώ. Θα το βάλουμε. Τώρα εδώ πέρα έχουμε βάλει ένα τούνελ αυτόματα μπήκε. Το οποίο πρέπει να περάσει έτσι εδώ και να πηγαίνει στις πόλεις. Βέβαια εμείς περνάμε από πάνω έτσι, άρα οπότε ο ένας σταθμός θα πάει στην Δράμα. Θα μελετήσω λίγο το χάρτη για να προσπαθήσω να φτιάξω περισσότερες πόλεις όσο μπορώ, γιατί είναι και μικρός ο χάρτης. Πρέπει να το βάλουμε το σταθμό. Μάλλον πρέπει να το βάλουμε εδώ. Κοιτάμε, το βάλουμε έτσι. Όχι, δεν μπορείς. Γεια σου Μάρια. Δεν μπορείς να το παίξεις στο κινητό. Να ξέρεις, ό,τι παίζω εδώ πέρα στο TikTok είναι μόνο για υπολογιστή. Οπότε, κοίτα να δεις τώρα, άμα βάλω. Και λάπτοπ. Ναι, ρε, εσύ. Και λάπτοπ. Και το λάπτοπ δεν είναι υπολογιστής. Κοίτα, άμα βάλω. Ευχαριστώ για το follow. Άμα βάλω εδώ. Κοίτα, το επόμενο σημείο είναι να μου κάνει στροφή εδώ. Η γραμμή. Βλέπεις. Αλλά εμείς θα βάλουμε κάτι. Πρέπει να το βάλουμε. Γύρω-γύρω. Θα σπάσω λίγο από εδώ για να φτιάξω λίγο τη στροφή καλύτερα. Ω, γεια σου George, καλησπέρα. Το παιχνίδι λέγεται Transport Fever 2. Δεξιά την γραμμή ώστε να περάσει έτσι από εδώ. Εγώ αυτά τα σημεία θέλω να μην υπάρχει εδώ πέρα εμπόδιο στην κυκλοφορία. Κάτσε να δούμε τώρα, έχουμε ένα σταθμό στη Δράμα, ωραία. Οπότε ο επόμενος σταθμός πρέπει να είναι στην Καβάλα. Όμως, για να γίνει αυτό, πρέπει να περάσει ο σταθμός και να δω αν μπορέσουμε να βγάλουμε το σταθμό εδώ. Βλέπεις, μέσα από το βουνό. Κάπου εδώ να μπει ο σταθμός. Οπότε θα βάλω ένα σταθμό εδώ. Μπορείς να πάρεις. Το καλό μου αυτό το παιχνίδι είναι. Είσαι κορίτσι.
Και κάτι με ήθελε, δεν άκουσα, λέει πώς το λένε. Transport Fever 2. Άμα μπορεί κάποιος να το γράψει. Λοιπόν, μπορούμε να το βάλουμε εδώ, έτσι. Θέλω να αποφύγω τη γραμμή. Γράφτο λέει στα σχόλια μία να το δω. Γιατί τόσο χάλια ακούγεται. Θα στο γράψουν εδώ τα παιδιά οι moderator. Λοιπόν, εδώ είναι η πόλη, έτσι, άρα είναι η Αλεξανδρούπολη. Λέω τον επόμενο σταθμό να το βάλουμε εδώ, αν χωράει. Αλλά επειδή βλέπω ότι μάλλον δεν θα χωρέσει, θα πάμε να φτιάξουμε λίγο τη land εδώ. Δηλαδή θα βάλουμε λίγο, ή να το βάλω εδώ το σταθμό, λες. Δεν θυμάμαι, λέει το όνομα. Transport Fever 2. Moderation. Ο Τζορς γελάει. Λοιπόν, πάμε εδώ. Φτιάξουμε λίγο. Βασικά, να φτιάξουμε το σταθμό εδώ κοντά στη θάλασσα ή να το βάλουμε από πάνω. Αλλά πού τον έβαλα, τον έβαλα εδώ. Για κάτσε ρε φίλε, εδώ είναι η Καβάλα, εδώ είναι η Αλεξανδρούπολη. Α, βλακεία. Έπρεπε να πάει εδώ πέρα ο σταθμός. Είναι πολύ κοντά, βλέπεις. Είναι... Όχι ρε Φάιντερ, Φάιβερ. Φάιβερ από τη ζέστη. Κουφάιντερ. Σιγά μην είναι και fight. Fever. Transport Fever. Εγώ το είπα μάλλον λάθος. Transport Fever 2. Τζος, γράψω μία ρε φίλε. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε ένα σταθμό εδώ πέρα στην Καβάλα. Και τη Θάσο να την κάνουμε λίγο παραπάνω. Γιατί βλέπω εδώ, βλέπεις τι έχει γίνει. Θα το βάλει τη Θάσο πολύ μικρή. Πρέπει να τη βάλουμε... Να τη φτιάξουμε πιο μεγάλη, για κάτσε. Ακριβώς, έτσι. Τώρα το γράψα σωστά, μπράβο. Transport Fever 2. Εγώ το είπα λάθος. Transport Fiber, τι είπα πριν. Εγώ το είπα λάθος. Εντάξει, έχουμε τόσο θάλασσα, μπορούμε να βάλουμε λίγο παραπάνω νησάκι εδώ. Θέλετε να βάλουμε και λιμνή. Το κάνουμε πιο ρεαλιστικό. Το βρήκα μόνος μου, λέει. Με πρόλαβε. Έλα, θα βάλω και μια λίμνη εδώ, κάτσε. Η λίμνη της Θάσου. Δεν έχει μία λίμνη κάτι. Βασικά έφτιαξα τη λίμνη του Μαραθώνα στη Θάσου. Για να δω. Πες ότι είναι έτσι. Λοιπόν, άρα αυτός ο σταθμός πρέπει να πάει κάπου εδώ. Δείξε λίγο δίπλα από την Θεσσαλονίκη. Να, το πρώτο πόδι, το δεύτερο πόδι. Τρίτο πόδι, γεμίσαν πόδια. Να, Κατερίνη. Κοζάνη. Η Καστοριά είναι τόσο μεγάλη. Από εδώ είναι η Καστοριά, κοντά στη Φλόρινα. Να, και η λίμνη δεν είναι εδώ.
Είναι πολύ μικρός ο χάρτης, γι' αυτό δεν μπορείς να το φτιάξεις, ας πούμε. Άμα ήτανε, άμα μπορούσες να το φτιάξεις πιο, αν υπήρχε μέγεθος μεγαλύτερο, θα μπορούσες να το φτιάξεις λίγο καλύτερα. Πάντως, αυτός ο φίλος, ο Φώτης που το έφτιαξε, το χάρτη, το έχει κάνει ακριβώς το ίδιο, δεν μπορείς να το πεις, αλλά προσπάθησε πάρα πολύ. Οπότε έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Τώρα από εκεί και πέρα μπορείς να το μεγενθύνεις εσύ και να το φτιάξεις. Ας πούμε εδώ την Εύβοια, την έφτιαξα εγώ λίγο πιο μεγάλη από ό,τι ήταν. Ήταν πολύ πιο μικρή. Και εδώ που βλέπεις, δηλαδή ήταν μέχρι εδώ που είναι η πόλη. Εγώ το τράβηξα λίγο, το πήγα λίγο παραπάνω. Και λείπουν και οι κύψεις σποράδες εδώ να βάλουμε. Αλόνισο, Σκόπελο. Σαμοθράκι λείπει. Εντάξει, δεν μπορείς να τα φτιάξεις όλα. Τώρα η Καβάλα κοντά στην Αλεξανδρούπολη, νομίζω εδώ ας πούμε λείπει και η Κοζάνη, δεν χώραγε να βάλαμε και την Κοζάνη. Επίσης πρέπει να τα κάνεις, να τα συμπιέσεις κάπως. Τώρα βάλω ένα σταθμό εδώ στη Δράμα και μετά ο άλλος να είναι Καβάλα. Θα το κάνω όμως, κάτσε. Θα φτιάξουμε και το σταθμό των Τεμπών εκεί στη Λάρισα. Οπότε θα βάλουμε το σταθμό να το φτιάξουμε έτσι. Θα βάλουμε πιο κοντά. Πώς σας φαίνεται σαν χάρτης? Είναι σχεδιασμένος από Έλληνα YouTuber. Πώς σας φαίνεται? Νομίζω έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Οπότε εξής θα κάνουμε, θα συνδέσουμε αυτό εδώ με αυτό. Άρα θα βάλουμε ένα εδώ έτσι. Οπότε άμα θέλει ένα τρένο να περάσει, δεν θα ενοχλείται από το άλλο. Οπότε το άλλο θα συνεχίσει κανονικά την πορεία του. Βλέπεις. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να βάλουμε και ένα φανάρι. Προτείνω το φανάρι να το βάλουμε εδώ. Οπότε άμα περάσει κάποιο τρένο από εδώ, το τρένο εδώ θα σταματήσει το ένα. Και επειδή είναι μία γραμμή, θα βάλουμε άλλο ένα φανάρι εδώ. Ωραία, πάει αυτό. Πάμε τώρα στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος θα είναι τερματικός σταθμός. Οπότε δεν πιστεύω ότι χρειάζεται φανάρι. Θα βάλουμε μια εμπορική αμαξοστοιχεία, αλλά θα βάλουμε τερματικό σταθμό. Δεν πάει άλλο δηλαδή. Μέχρι εδώ πάει. Άρα ο σταθμός πρέπει να είναι από εδώ. Αφού θα έρχεται από κάτω, θα βάλουμε το σταθμό. Το βάλουμε
να το βάλουμε σε τέτοιο σημείο ώστε να μπορεί να συνδεθεί με τη γραμμή. Το βάλουμε εδώ. Οπότε δεν χρειάζεται να βάλω δεύτερη γραμμή. Θα συνδέσω αυτή τη γραμμή εδώ. Βλέπεις. Απέναντι από τη Θάσο λέει ποια πόλη είναι. Η Καβάλα. Νάτι. Με εξετάζεις να δεις αν ξέρω γεωγραφία. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε ένα φανάρι εδώ. Οπότε η εμπορική αμαξοστοιχεία πρέπει να σταματάει εδώ. Εδώ θα σταματήσει όταν θα περνάει η επιβατική αμαξοστοιχεία, και όταν η επιβατική αμαξοστοιχεία μόνο σε μένα κολλάει. Τι κολλάει το live. Για κάτσε να το τσεκάρω. Θα σου πω αμέσως. Ωραία, μια χαρά είναι. Για εδώ βλέπω και τα like σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα like. Να είστε καλά. Εδώ θα βάλω το κινητό τώρα να βλέπω και το live. Ότι δεν κολλάει. Μια χαρά είμαστε. Ευχαριστώ πολύ για τα like. Λοιπόν, οπότε θα βάλουμε άλλο ένα φανάρι εδώ. Δηλαδή την ώρα που θα έρχεται που θα φεύγει το τρένο για να πάει προς την Αθήνα, θα έχει ένα φανάρι εδώ, οπότε άμα φύγει η αμαξοστοιχεία του εμπορίου, θα σταματήσει εδώ το τρένο, θα περάσει αυτό το τρένο και στη συνέχεια θα συνεχίσει την πορεία του. Οπότε φτιάξαμε ένα σταθμό εδώ, η εμπορική αμαξοστοιχεία θα συνεχίσει κανονικά, δεν θα ενοχληθεί από την επιβατική που είναι εδώ. Οπότε το επόμενο στάδιο είναι να φτιάξουμε ένα δρόμο το οποίο να συνδέει το σταθμό για να πάνε οι επιβάτες, έτσι. Σωστά. Οπότε ο επόμενος σταθμός, κάτσε να δούμε που θα το βάλουμε, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο επόμενος σταθμός Θεσσαλονίκη, θα μπορούσα να το βάλω εδώ που είναι η πόλη, αλλά το βάλαμε εδώ. Περνάει μέσα από το τούνελ. Εδώ έτσι. Και βγαίνει εδώ. Εδώ είναι ο τερματικός σταθμός που έρχεται από την Αθήνα. Και έχουμε βάλει δύο γραμμές. Η μία γραμμή θα έρχεται Αθήνα-Θεσσαλονίκη και θα πηγαίνει από άλλη πλατφόρμα και θα πηγαίνει από Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη. Δεν βάλουμε μία μέσω στοιχεία να πηγαίνει κατευθείαν από Αθήνα-Αλεξανδρούπολη. Ώστε να μην έχουμε καθυστερήσεις έτσι. Θα έχουμε μία ανταπόκριση, ας πούμε. Και έχουμε εδώ, για να δω, πλατφόρμα. Πού το γράφει, εδώ. Πλατφόρμα 2. Πρέπει να το γράφει. Πλατφόρμα 1. Πλατφόρμα 2. Κάτσε τώρα να το φτιάξουμε. Αυτό να λέει πλατφόρμα 1, πλατφόρμα 2.
Μα θέλω να κάνω, τη λέει, εντάξει, λέει, δεν μου κολλάει πια. Ωε, καλά πάει, μια χαρά. Κάνε άλλο ένα like να φτάσει 460. Όταν παίζεις, λέει, Eurotrack, λογικά. Τι, όταν παίζω Eurotrack, κολλάει. Θέλω να φτιάξω ένα σταθμό τον οποίο να λέει πλατφόρμα 1, πλατφόρμα 2. Εδώ πέρα ανακάλυψα τι είναι. Αυτό το σήμα σημαίνει, ευχαριστώ για το like, αυτό το σήμα σημαίνει ότι όταν περνάει το τρένο από διασταυρώσεις, δηλαδή άμα βάλω ένα σήμα εδώ, όταν θα περνάει το τρένο θα κορνάει εδώ πέρα, οπότε να μην περάσει κανένας. Καταλαβες. Οπότε θα βάλουμε ένα σήμα εδώ την ώρα που ξεκινάει και θα βάλουμε και ένα σήμα εδώ την ώρα που έρχεται το τρένο. Οπότε να υπάρχει μια ειδοποίηση, ρε παιδί μου, ηχητική. Θέλω τώρα να βάλουμε, δεν θα βάλω ηλεκτρική αμαξοστοιχεία, θα βάλω με πετρέλαιο. Έχουμε πετρέλαιο και κάρβουνο. Το κάρβουνο είναι πιο παλιό, εμείς θα βάλουμε πετρέλαιο. Για να μην έχουμε θέματα... Κωνσταντίνη, σε ευχαριστώ πολύ για το follow. Για να μην έχουμε πρόβλημα με τον ηλεκτρισμό. Θα βάλουμε ένα δεύτερο σταθμό τώρα εδώ. Ελπίζω να λέει πλατφόρμα 2. Για να δω. Λέει πλατφόρμα 2. Όχι, πάλι το ίδιο μου λέει. Πλατφόρμα 1, πλατφόρμα 1. Θα το κάνω αλλιώς τότε, για κάτσε λίγο. Μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θες, αρκεί να μην είναι υβριστικό αυτό που θες να ρωτήσεις ή προσβλητικό περιεχόμενο. Κάτσε να δούμε άμα μπορούμε να φτιάξουμε εδώ το σταθμό. Standard tracks, electric, passenger building. Να, βλέπεις εδώ πέρα που έχει τις πλατφόρμες. Εδώ πέρα τώρα μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το σταθμό και να βάλουμε πλατφόρμα 1, πλατφόρμα 2. Το παιχνίδι λέγεται Transport Fever 2. Θα σου βάλω και την εικόνα να τη δείτε. Αυτό είναι το παιχνίδι όπως το βλέπεις στην εικόνα. Transport Fever 2 λέγεται. Μπορείς να φτιάξεις δαλίκες, αεροπλάνα, τρένα, τα πάντα. Έχει να κάνει καθαρά με μεταφορές. Είναι παιχνίδι στρατηγικής. Είναι λίγο ακριβούτσικο στο Steam. Οπότε θα πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή μέχρι να βγει ξανά διαθέσιμο στο Instant Gaming. Το οποίο εγώ στο Instant Gaming το πήρα 13 ευρώ. Υπάρχει link στο κανάλι μου στο YouTube. Link θα βρείτε και στο προφίλ μου στο TikTok. Εκεί θα σας βοηθήσει να πάτε να δείτε το link. Στις πληροφορίες στο κανάλι μου στο YouTube. Και βάλτε αναζήτηση μέσα στο site που θα βρείτε στις πληροφορίες του YouTube καναλιού μου και μπορείτε να συνδεθείτε με λογαριασμό Google, Gmail. Κάντε μετά μία αναζήτηση και αφού θα σας πει out of stock μπορείτε να πατήσετε να σας ειδοποιήσει όταν θα είναι διαθέσιμο πάλι στο Instant Gaming. Το οποίο κοστίζει, εγώ το πήρα κάπου 13 ευρώ. Μπορείτε να το κάνετε αναζήτηση ωστόσο και στο Steam. Τώρα δεν ξέρω πόσο έχει εκεί. Ίσως να είναι λίγο πιο ακριβό. Οπότε θα πάω εδώ πέρα σε αυτό το σταθμό και θα το διαμορφώσω έτσι. Να λέει Large Main Building, Large Side Building. Δηλαδή μπορώ να φτιάξω εδώ πέρα, ας πούμε, ένα δεύτερο έτσι... κτίριο που να συνδέεται με το σταθμό, βλέπεις. Μπορώ να βάλω και passenger underpass, δηλαδή να βάλουμε μια διάβαση εδώ, δηλαδή το φτιάχνεις το σταθμό, το αφήνεις έτσι. Να βλέπεις.
Μ' ακούτε? Ωραία. Ήρθε και η Μάγια εδώ πέρα να κάνουμε live μαζί. Λοιπόν, κάτσε να... Κάτσε, μωρή. Με δαγκώνεις. Την ξέρετε τη Μάγκη? Οχ, πού πήγε η κάμερα, ρε. Να τη Μάγκη, περίμενε. Τη βλέπετε? Να τη Μάγκη, να τη. Όχι, λέει. Ναι. Μάγκη, έλα κάνουμε live. Να σου πω, θα οδηγήσεις. Η Μάγκη οδηγάει. Η Μάγκη είναι το καλύτερο σκυλί, να ξέρετε δηλαδή. Όπα. Θα φτιάξουμε το μικρόφωνο, Μάγκη, περίμενε. Μάγκη, μη πηδήξεις, Μάγκη, μη. Περίμενε. Όχι ακόμα. Άμα δεν έχετε δει τη Μάγκη στο TikTok, χάνετε. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε την άλλη την κάμερα, Μάγκη. Περίμενε. Μάγκη, περίμενε. Τι, θες να μιλήσεις στο μικρόφωνο, κάνε. Κάτσε να φτιάξουμε την κάμερα. Κοιτάζει το μικρόφωνο, παιδιά, θέλει να μιλήσει. Αλλά δεν μπορεί. Πες να κάνουν like. Μάγκη, περίμενε. Μάγκη, πήρες βάλα το μικρόφωνο, περίμενε. Μάγκη, κάτσε. Έλα, Μάγκη, θα οδηγήσεις. Α, δεν έχουμε Eurotrack. Έλα. Πάτα την κόρνα. Φάτους, Μάγκη. Η Μάγκη και οι περιπέτειες στο TikTok. Η μικρή μου πατσαβούρα. Το αυτής να σου φτιάξει. Λοιπόν, Μάγκη. Θα τους πεις να κάνουμε like. Τρώμαξε λίγο γιατί την πήρα απότομα. Έλα. Πάτα την κόρνα. Αλλά δεν παίζουμε γι' όλο τρακ. Λοιπόν, φύγε τώρα γιατί πρέπει να φτιάξω το σταθμό, έλα. Τζους, πήρα Μάγκη. Μάγκη, μην δεν κατουρίζεις, ε. Έλα, σου κάνα χώρο. Πήρα Μαρή. Πήρα Μάγκη. Έλα, σε βοηθήσω. Μπράβο. Τεινάζεται κιόλας. Είναι πολύ καθαρή. Τεινάζεται. Εκτινάχτηκε. Πώς σας φάνηκε? Εντάξει, άμα θέλετε δείτε βιντεάκια στο... Έχουμε και στο YouTube και στο TikTok. Έχουμε ανεβάσει πολλά πράγματα με τη Μάγκη. Και τη Ζιζέλ. Η Ζιζέλ είναι λίγο αρρωστούλα με την έννοια ότι έτσι είναι λίγο πιο μεγάλη. Σαν σκυλάκι, στο περίπου στο ίδιο μέγεθος με τη Μάγκη και τις πονάνε λίγο τα πορδαράκια της, γι' αυτό δεν έχουμε πολλά βιντεάκια τώρα τελευταία. Εδώ τώρα αυτό τι είναι? Α, θα βάλουμε και σκαλάκια, ε. Πώς θα πήγαινε η επιβάτηση να ανεβαίνουμε? Λοιπόν, τι λέγαμε? Λέγαμε ότι πρέπει να φτιάξουμε το σταθμό, έτσι. Οπότε εδώ θέλουμε να φτιάξουμε ένα, για εδώ, πλατφόρμα. Να την πλατφόρμα αυτή που σας έλεγα, πλατφόρμα 2. Οπότε πρέπει να βάλουμε, μήπως πρέπει να βάλουμε τερματικό σταθμό, εφόσον ο ένας σταθμός θα συνεχίζει την πορεία του. Terminal Station, αλλά εδώ θα έχουμε δεύτερο. Για κάτσε εδώ. Πρέπει να συνδεθεί, πρέπει να πάει έτσι, ε. Χτυπάει πάνω εδώ όμως, βλέπεις? Ωραία, άμα μπορέσω να το κάνω, περίμενε. Λοιπόν, θα βγάλω αυτή τη γραμμή εδώ. Και θα βάλουμε τη γραμμή αυτή να συνδέεται εδώ. Και την άλλη τη γραμμή θα φεύγει και θα συνδέεται
δάχτυλα. Εδώ. Οπότε θα βάλουμε άλλο ένα φανάρι. Βάλουμε ένα φανάρι εδώ και ένα φανάρι εδώ. Οπότε το ένα τρένο το οποίο θα έρχεται από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, όταν φεύγει ξανά πίσω, θα ελέγχει ο σηματοδότης αν υπάρχει τρένο στη γραμμή, είτε είναι εμπορική αμαξοστοιχεία. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και εδώ άλλο ένα φανάρι σε περίπτωση κινδύνου, αλλά πιστεύω ότι εφόσον υπάρχουν εδώ τα φανάρια δεν θα έχουμε θέμα. Υπάρχει μια πιθανότητα, αν το κάνεις λάθος, να μπερδευτούν τα τρένα και να είναι πάνω στις ίδιες ράγες, ακριβώς αυτό που έγινε στα Τέμπη. Με την προϋπόθεση όμως ότι τα τρένα εδώ δεν μπορούν να τρακάρουν, λέει, σιγάρε μη φάω μπαν, εσύ θα το φας τώρα το μπαν, γιατί μας τρολάρεις. Γεια σου και να είσαι καλά. Λοιπόν, πήγαινε σε κανένα άλλο live να τρολάρεις. Λοιπόν, ναι, δεν μπορούν τα τρένα να τρακάρουν εδώ. Απλά μπορούν να είναι στην αντίθετη κατεύθυνση, στις ίδιες ράγες, και να έχουν μπλοκάρει το δρόμο αυτό. Οπότε μπορούμε να βάλουμε δεύτερη πλατφόρμα. Κάτσε να σκεφτώ. Να βλέπεις που λέει πλατφόρμα 2. Και εδώ είναι ο τερματικός σταθμός. Τώρα σκέφτομαι πώς θα εκμεταλλευτώ αυτή την πλατφόρμα εδώ. Θεσσαλονίκη West. Τώρα δεν το κατάλαβα γιατί το λέει. Τα ονόματα μπαίνουν με βάση την πόλη, με βάση την ονομασία της πόλης, αυτόματα. Λοιπόν, αυτός είναι ο τερματικός σταθμός, είπαμε. Αυτό συνεχίζει. Εδώ είναι η εμπορική αμαξοστοιχεία. Εδώ μπορούμε να βάλουμε... Έτσι, εδώ είναι που είναι το κάργο. Να το δεις. Μπράβο, ωραία τα λες. Στο Steam, γιατί στο Instant Gaming είναι σε έλλειψη. Έχει εξαντληθεί. Ενώ τώρα δεν έχω, 2-3 εβδομάδες το έχω κατεβάσει. Δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Αυτό κανονικά πρέπει να λέει, πρέπει να το κάνω καρφιτσωμένο. Μπορείς. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε καρφιτσωμένο μήνυμα. Παλιά νομίζω μπορούσες, τώρα δεν νομίζω. Κάτσε να προσπαθήσω να το βάλω εγώ καρφιτσωμένο, για να το μπορώ όμως. Transport Fever 2. Για να δω. Δεν μπορώ. Κρίμα. Δεν μπορώ, παιδιά. Πού να το βάλω. Δεν μπορώ να το βάλω.
Καφετσομένη. Όχι, δεν μπορώ. Δυστυχώς μπλε. Κάτσε, γιατί κόλλησα τώρα εγώ εδώ. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι τερματικός σταθμός, έτσι. Εδώ έχουμε δεύτερη πλατφόρμα. Τη δεύτερη πλατφόρμα όμως τι να την κάνουμε εμείς. Θα φεύγουν από εδώ οι επιβάτες να πηγαίνουν από εδώ, λες. Να κάτσε λίγο. Ναι, παλιά γινόταν, όμως. Να, εδώ δεν χωράει να βάζαμε μία πλατφόρμα. Ενώ μεταξύ, άμα θέλω εγώ να το χαλάσω αυτό, χαλάω και αυτό ταυτόχρονα. Μα μπορούσα να το σπάσω αυτό, για κάτσε λίγο. Α, είδες, το επιλέγεις έτσι εδώ, οπότε δεν χρειάζεται να χαλάσει τον άλλο το σταθμό. Ωραία, μια χαρά. Εντάξει, το βρήκα. Μετακίνησε το λέει, μπορεί να μην χωράει. Όχι, το επιλέγεις εδώ. Μετά πηγαίνεις, πατάς την μπολντόζα και το χαλάς μόνο αυτό. Με τώρα εμείς θέλουμε να συνδέσουμε αυτό το σταθμό. Θα είναι ο τερματικός, να πηγαίνουν οι επιβάτες εδώ πέρα για να συνεχίζουν για πώς το είπαμε, Αλεξανδρούπολη. Άρα passage, building, cargo, του βάλουμε εδώ μια σκάλα και εδώ μια σκάλα. Γεια σου, Angel. Αυτό το game λέει φαίνεται ότι παίζει από κονσόλα. Λέει φαίνεται ότι παίζει από κονσόλα. Όχι, ρε. Πώς σου ήρθε αυτό? Ναι, μπράβο, χτίζω την Ελλάδα από το μηδέν. Είδες, είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Βάλουμε και σκαλάκια εδώ. Βασικά ξέρεις κάτι όμως. Άμα του βάλω εδώ σκάλα, πώς θα περάσω επιβάτης εδώ αφού είναι οι γραμμές του τρένου? Θα περάσουν από τις γραμμές. Βλέπω, λέει, τα γραμματικά κουμπιά. Πού τα βλέπεις? Α, βλέπεις, α, τα κουμπάκια εδώ. Ναι ρε φίλε, παίζω από κοντρόλ. Παίζω από κοντρόλ, όχι. Από υπολογιστή παίζω, απλώς έχω βάλει κοντρόλ του Xbox. Να ξέρεις. Είδες, σε σκάλωσα λίγο. Βάλαμε και μία roof. Κάτσε να σκεφτώ τώρα. Πρέπει να βάλουμε μία πλατφόρμα. Δεν μπορούμε να βάλουμε δεύτερη πλατφόρμα. Εδώ. Α, κοίτα, γίνεται ρε. Αλλά άμα... Όχι. Zeus. Ο Zeus κάνει live. Για να δω. Έφτιαξα το σπίτι και την αποθήκη, έπιασε ο χειμώνας με χιόνια. Κάνει πρεμιέρα σε μισή ώρα ο Zeus. Zeus Game GR, να πάτε να δείτε το κανάλι. Κοίτα, άμα βάλουμε μία πλατφόρμα εδώ δεν θα έχει νόημα. Πρέπει να βάλουμε μία δεύτερη γραμμή. Η οποία γραμμή πρέπει να συνδέεται... Δεν γίνεται, γίνεται. Α, γίνεται ρε φίλε, ναι, γιατί άμα βάλουμε... Τώρα το βρήκα, έλα.
Έλα, το βρήκα, παιδιά. Λοιπόν, θα βάλουμε πλατφόρμα εδώ. Αλλά πρέπει να είναι κοντά στη γραμμή, ρε γάμο του. Βλέπεις, πρέπει να είναι κοντά στη γραμμή. Άμα δεν είναι κοντά στη γραμμή, μπορεί το τρένο να φτάσει εδώ και να πάει ο επιβάτης. Δεν γίνεται, πρέπει να είναι κοντά. Το κακό είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις μεταφορά, όχι. Δεν μπορεί. Πρέπει να βάλουμε την πλατφόρμα. Μάλλον πρέπει να τη χτίσω διαφορετικά την πλατφόρμα. Για περίμενε. Μάλλον πρέπει να τη βάλω τριματικός σταθμός. Μάλλον πρέπει να τη βάλω έτσι. Πώς πρέπει να το βάλουμε έτσι την πλατφόρμα. Να είναι κολλητά. Για κάτσε όμως. Ναι, αλλά πηγαίνει εδώ η γραμμή, βλέπεις. Δεν γίνεται. Γιατί δεν μπορεί να κολλήσει η γραμμή εδώ. Οπότε δεν βάλουμε τερματικό σταθμό. Θα βάλουμε κανονικό σταθμό, ώστε να μπορέσει... πώς να το κάνετε. Να βάλουμε το σταθμό λίγο πιο εδώ, ώστε να συνεχίσει η γραμμή πάνω στην άλλη πλατφόρμα. Το βάλουμε εδώ. Το βάλω. Αλλά το βάλουμε. Περίμενε. Για να είναι και στην ευθεία κιόλας. Εδώ δεν είναι στην ευθεία. Να είναι λίγο ομοιόμορφα. Λοιπόν, άρα έχουμε δύο τρένα, το οποίο εδώ δεν θα βάλουμε τερματικό σταθμό, θα βάλουμε μία γραμμή η οποία θα συνδέεται από εδώ και θα τη συνδέουμε με αυτήν εδώ τη γραμμή. Οπότε το τρένο σίγουρα είναι σωστό όμως αυτό. Θα τρακάρει το τρένο πάνω στο φανάρι μου φαίνεται. Έτσι πως είναι. Το πολύ πολύ να το βάλουμε να πηγαίνει μέχρι τη Δράμα. Μπορώ να σκεφτώ κάτι καλύτερο.
Τώρα πρέπει να συνδέσουμε. Λοιπόν, αυτός ο σταθμός είναι συνδεδεμένος με το δρόμο. Αυτός εδώ είναι. Άρα πρέπει να βάλουμε ένα δρόμο. Πρέπει να συνδέεται οπότε είναι συνδεδεμένος οπότε μας συντάξει να κάνουμε την ασύ πάμε τώρα στη δράμα. Αρχικά θέλουμε ένα φανάρι. Ένα φανάρι το οποίο... Α, το έχουμε βάλει, το έχουμε βάλει. Θέλουμε άλλο ένα φανάρι. Εδώ βάλαμε. Βάλαμε. Εντάξει μας. Ωραία. Και συνεχίζει το τρένο. Πάει, πάει, πάει. Περνάει μέσα από το βουνό. Και τερματίζει εδώ. Και έχουμε και την εμπορική αμαξοστοιχεία. Η οποία πρέπει να συνδεθεί με το δρόμο, παιδιά. Συνδέσουμε έτσι. Να το. Τώρα είναι συνδεδεμένο. Συνδέουμε έτσι εδώ. Ωραία. Εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε τρεματικό σταθμό. Επίσης εδώ να δω τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Α, μπορούμε να βάλουμε κάργο, δηλαδή αποθήκη. Βλέπεις. Θα έρχεται εδώ το τρένο, θα αφήνει τα πράγματα και στη συνέχεια πρέπει να πάρει σε ένα track station που πρέπει να το βάλουμε να κολλήσει εδώ. Και θα βάλουμε track spot, stop. Θα βάλουμε, ας πούμε, για να δω. Τι έχουν, ας πούμε, εργαλεία. Ναι, όλοι ζητάνε, τι ζητάνε εδώ. Καρβουνό. Α, είναι εργοστάσια εδώ, είναι βιομηχανική περιοχή. Οπότε όλοι θέλουν καρβουνό. Άρα, θα βάλουμε μια γραμμή έτσι εδώ.
θα συνεχίζει. Συνέχισε αυτό το δρόμο με αυτόν εδώ, ώστε να πηγαίνει. Εντάξει, μας καλά είμαστε. Θα φτιάξουμε μία καινούρια γραμμή, την οποία θα την ονομάσουμε πείτε ένα όνομα. Την ονομάσουμε κατά λάθος, πάτησα απλά, είπα κατά λάθος. Την ονομάσουμε βιομηχανική περιοχή Αλεξανδρούπολης. Βιομηχανική περιοχή Αλεξανδρούπολης. Δείτε Αλεξανδρούπολης. Δεν έβαλα τόνο. Ωραία, και τώρα πάμε εδώ και πατάμε Add Station. Εδώ θα ξεκινάει από εδώ. Πηγαίνει εδώ. Εδώ θα στρίβει. Θα κάνει τον κύκλο. Εδώ θα πηγαίνει από εδώ. Κάνει στάση εδώ. Κάνει αυτό το κύκλο και θα μοιράζει αυτό το πορτοκαλί εδώ. Τώρα χρειαζόμαστε ένα εργοστάσιο τελικά ήταν σίδερο αυτό που σας έλεγα. Το... Τι είναι, φωτιά δεν είναι. Το δεν είναι, το σίδερο είναι. Οπότε θα βάλουμε ένα εργοστάσιο εδώ. Παραγωγής της σιδήρου. Ωραία. Και τι άλλο θέλουμε, θέλουμε και... Λάθος το έκανα. Α, όχι, λάθος δεν είναι αυτό. Δεν είναι σιδήρο, λάθος το έκανα εγώ. Είναι... Fuel Refinery. Κάτι με καύσιμο πρέπει να είναι. Κάτι με καύσιμο και αυτό είναι για εργοστάσιο για μηχανές. Γεια σου Γιάννη. Transport Fever 2 λέγεται το παιχνίδι. Ωστόσο μπορούμε να βάλουμε και εργοστάσιο για κυβότια, ώστε να τα παίρνει το τρένο και να τα κάνει μεταφορά αλλού. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε χημικά, εργοστάσιο με χημικά, εδώ έχουμε πετρέλαιο και εδώ έχουμε oil well, λογικά είναι το η πηγή, το εργοστάσιο της πηγής, ας πούμε, του πετρελαίου και εδώ είναι τα δηληστήρια. Σου φύγε ένα ρο, fever. Βάλε ένα αστεράκι και γράψου fever. Εδώ έχουμε tools, δηλαδή εργαλεία. Οπότε αυτή η πόλη θέλει και εργαλεία, άρα θα βάλουμε και ένα εργοστάσιο με εργαλεία.
Xiaomi δεν ξέρω τι είναι. Εδώ πέρα ξέρω ότι είναι με δέντρα. Δηλαδή με εμπόριο ξύλου. Εδώ είναι με τούβλα. Οπότε χρειαζόμαστε και τούβλα. Για να δω. Εδώ πέρα δεν είναι που έχει πολλά τούβλα. Οπότε αυτή η εμπορική αμαξοστοιχεία να μην πηγαίνει το δρομολόγιο να το κάνει τσάμπα. Οπότε θα βάλουμε και εδώ παραγωγή υλικά οικοδομών. Αυτό το κουάιρι δεν ξέρω, πρέπει να είναι κάτι με πέτρα, λατομείο πρέπει να είναι. Φάρμα και δεν ξέρω, έχουμε φάρμα. Φάρμα έχουμε εδώ. Ωραία, φάρμα έχουμε εδώ. Τι κάνεις πάνω κάτω. Είναι παιχνίδι στρατηγικής. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να κτίσεις εργοστάσια και να κάνεις παραγωγή ώστε να τα στείλεις στην πόλη. Είναι καθαρά στρατηγικής το παιχνίδι. Λέω να βάλουμε και ένα εργοστάσιο ξυλίας. Οπότε η Αλεξανδρούπολη θα είναι ένα μέρος εμπορίου. Άρα πρέπει να πάμε να βάλουμε δρόμους και να συνδέσουμε. Να δω τώρα που συνδέονται τα εργοστάσια. Κάτσε να δεις τώρα. Γιατί το έχω ξεχάσει εγώ πολύ καιρό. Να παίζω. Εγώ λέει είμαι από Φλόρινα. Λέει έχει κανένα εργοστάσιο εκεί. Για να δω. Η Φλόρινα είναι εδώ πάνω. Έχει εργοστάσιο σιδήρου νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος. Έχουν βάλει ένα εργοστάσιο σιδήρου και ένα εργοστάσιο με κάρβουνο. Και εδώ η πόλη χρειάζεται κουτιά και κάτι με γρανάζιν, κάτι με εργαλεία. Να και εδώ έχει πολλές πέτρες. Και η καστοριά εδώ βάλανε κάπου τη λίμνη εδώ της καστοριάς. Δεν ξέρω γιατί έχουν βάλει η Ιωάννινα καστοριά. Είπαμε ότι είναι προσομοίωση του χάρτη, έτσι δεν είναι ακριβώς. Δεν μπορεί τα Ιωάννα να είναι εδώ πάνω. Τα Ιωάννα θα ήταν κάπου εδώ, ας πούμε. Αλλά εντάξει, είπαμε ότι δεν χωράει ο χάρτης να το φτιάξεις πιο αναλυτικά. Φτιάξε και μια χωματερή. Είναι δωρεάν το παιχνίδι, όχι. Το παιχνίδι δεν είναι δωρεάν, το πληρώνεις. Χωματερή να φτιάξω. Όχι ρε, δεν έχει χωματερή. Έχει, δεν έχει. Όχι, εργοστάσια παραγωγής έχει, δεν έχει χωματερή, για να δω. Όχι, δεν έχει. Ωστόσο μπορούμε να βάλουμε machine factory, γιατί μου ζητάει και η δράμα machine factory. Οπότε θα βάλω και άλλο ένα εργοστάσιο εδώ. Και θα βάλουμε δρόμους τώρα. Να δούμε πώς θα το συνδέσουμε τώρα όλο αυτό. Έχω την εντύπωση ότι μπορείς να το συνδέσεις έτσι εδώ. Με τους δρόμους, άρα πάμε εδώ. Το συνδέσαμε, ωραία. Το συνδέσουμε λες εδώ. Οπότε αυτός ο δρόμος θα πάει. Πάει εδώ.
περίπου 10 μείον 5, τι εννοείς? Κάτσε να σκεφτώ τώρα πώς θα συνδέσουμε αυτά τα εργοστάσια, περίμενε. Λοιπόν, αυτό λέει ότι θέλει και εργοστάσιο για πετρέλαιο. Οπότε θέλουμε την πρώτη ύλη, άρα αυτό, περίμενε, για να πάρουμε την πρώτη ύλη, να την πάμε εδώ, όχι ρε, 13 ευρώ έχει το παιχνίδι, περίπου, στο Instagaming, αλλά δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή στο Instagaming, οπότε θα πρέπει να το ψάξετε στο Steam. Πρέπει να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο. Θέλει ένα εργοστάσιο πετρελαίου. Σωστό. Τώρα θα βάλουμε και ένα εργοστάσιο με πετρέλαιο εδώ. Και θα βάλουμε και ένα εργοστάσιο για να δω όλοι μου. Αυτό θέλει. Τη ληστήρα δεν θα έχουμε. Δεν θα έχουμε παραγωγή εδώ. Για να δούμε, θα τα καταφέρουμε τελικά. Συνδέσαμε. Νομίζω είμαστε εντάξει, τώρα πρέπει να αρχίσει η παραγωγή. Επομένως, κάτσε να πατήσουμε play αφού κάνω ένα save πρώτα. Λοιπόν, τι τώρα βγάζουμε πετρέλαιο εδώ, το οποίο για να φύγει το πετρέλαιο από εδώ και να πάει στα δηληστήρια εδώ δίπλα, πρέπει λογικά να φτιάξω αποχαιρετώ μαζί με το chat. Να είσαι καλά, Άγγελε, τα λέμε. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο, αν δεν σε ξαναβέβαια. Λοιπόν, πρέπει να πάμε εδώ πέρα και να βάλουμε... τώρα δεν θυμάμαι τι βάζεις. Βάζεις... Track Station. Να βάλω. Πρέπει κάπως να συνδέσουμε αυτά τα εργοστάσια μεταξύ τους, ώστε να πηγαίνει το εργοστάσιο να φεύγει από εδώ, να πηγαίνει εδώ στην παραγωγή. Αν δεν θυμάμαι πώς το κάνεις, μου φαίνεται με track station το κάνεις. Βάλε ένα track station εδώ. Δεν ξέρω τι λες, αλλά σε μένα μου κολλάει, λέει, το live. Λέω, αν δεν σε ξαναδώ, καλό Σαββατοκύριακο. Ok.
Λοιπόν, ας κάνουμε τώρα μία στάση εδώ, να βάλουμε ή να δούμε πηγαίνουν τα φωτιά εδώ. Εκεί είναι, με μεταξύ είναι γεμάτο φωτιά. Συγγνώμη. Οκ, λέει θα να ξαναδείς εάν ανοίγεις κάθε μέρα, λέει. Αλλά αν ανοίγεις κάθε μέρα. Εντάξει, όποτε μπορώ θα ανοίγω. Λοιπόν, έχουμε και εδώ ένα track station, έχουμε και εδώ. Κάτι λείπει όμως, ρε παιδιά, κάτι λείπει, για να δω, δεν μπορούμε να βάλουμε. Ωραία, θα το βάλω μία στάση. Κάτι θα το ξεκινήσουμε από εδώ. Βάλουμε μία στάση εδώ. Βάλουμε μία στάση εδώ, μία θα το βάλουμε εδώ, γεια σου Άγγελε, καλή συνέχεια φίλε, ευχαριστώ για την, για το χρόνο σου, για την υπομονή, για όλα. Κάτσε να δούμε τώρα πώς θα το συνδέσουμε όλο αυτό, δεν το θυμάμαι πολύ καλά, έχω πολλά, έτσι, πολύ καιρό να παίξω, κάτσε σχεδόν δύο χρόνια να παίξω το συγκεκριμένο παιχνίδι, οπότε κάπως το έχω ξεχάσει, εντάξει έπαιζα μόνο στο λάπτοπ. Έχω την εντύπωση ότι κάτι λείπει. Πώς πρέπει να βάλουμε ένα depot. Run depot, run depot. Ας βάλουμε ένα... Εδώ. Buy vehicles. Α, να το. Κάτι πάμε να βρούμε. Λοιπόν, 1850. Το παιχνίδι ξεκινάει λοιπόν από το 1850 και καταλήγει στην εποχή του 2020. Οκ. Άρα λοιπόν, να ξέρετε ότι το παιχνίδι ξεκινάει από το 1850 μέχρι το 2020 και μετά. Οπότε εμείς πρέπει να βάλουμε ένα φορτηγό. All cargo. Άρα θα βάλουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 νταλίκες. Θα βάλουμε και μεταφορά ξύλου. 1, 2, 3, 4. Πετρέλαιο. 1, 2, 3, 4. 4. Τι έχουμε εδώ. Τι άλλο. Νομίζω είμαστε εντάξει. Λοιπόν, τώρα πρέπει να διαχωρίσουμε τις νταλίκες αυτές από πού θα περάσουν, πού θα πάνε, πού θα καταλήξουν. Άρα, πάμε αρχικά εδώ και να του πούμε τι είναι αυτό τώρα, παραγωγή σιδήρου,
Τι έχω βάλει εδώ. Για μισό. Very good, λέει, παραγωγή σε δύο. Όχι ρε. Μπορεί να μεταφέρει αυτό παραγωγή σε δύο. Λοιπόν, έστω ότι μπορεί. Εδώ θα βάλουμε παραγωγή σιδήρου 2. Εδώ να βάλουμε παραγωγή ψωμιού. Τα έχουμε παραγωγή εργαλείων, παραγωγή εργαλείων, και μετά έχουμε παραγωγή ξυλίας. Και έχουμε και την παραγωγή πετρελαίου. Παραγωγή... τι να βάλουμε, υγρό καυσίμου. Έχουμε παραγωγή εργαλείων 1-2, ξυλίας 1-2-3, παραγωγή σε 2-1-2, καυσίμων 1-2, ξυλίας 1-2-3. Εντάξει, νομίζω είμαστε. Οπότε πάμε να βάλουμε τώρα να δουλέψουν. Λοιπόν, αυτά τα δύο θα πρέπει να φτιάξουμε και γραμμές, οπότε θα βάλουμε μεταφορά σε δύο. Mm-hmm.
μεταφορά CD, μεταφορά μετά. Θα βάλουμε μεταφορά Σιδήρου Αλεξανδρούπολης για να μην μπερδευτούμε. Ξεχωρίζει. Μετά θέλουμε μεταφορά υγρών καυσίμων. Θα βάλουμε μεταφορά εργαλείων. Λοιπόν, τις στάσεις έχουμε, τα φορτηγά τα έχουμε, οπότε πάμε να διώξουμε τα φορτηγά ένα-ένα και να τα βάλουμε σε γραμμές. Set line. Λοιπόν, αυτό είπαμε ότι είναι μεταφορά εργαλείων, άρα action set line μεταφορά εργαλείων. Μεταφορά εργαλείων. Εδώ δεν είναι τα εργαλεία. Άρα πάει μία στάση εδώ. Βλέπετε, μην σας φαίνεται εύκολο. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Σκέψου, ολόκληρη η Ελλάδα έχει μόνο 18 ανθρώπους. Όλη η Ελλάδα. Και θέλουμε και άλλη ανάπτυξη. Είμαστε πολύ πίσω. Χρωστάμε 25 εκατομμύρια. Γι' αυτό πρέπει να πάμε στις αγορές. Κάνουμε ανάπτυξη. Κάτσε να δούμε τώρα πώς κάνουμε την σκολά. Περιμένουμε. Set line. Τι κάνω λάθος. Πρέπει να φτιάξουμε τη γραμμή αυτή. Όχι, δεν έτσι. Δεν βγαίνει, έτσι. Να το, έλα, το βρήκα. Λοιπόν, πατάς εδώ πέρα μεταφορά εργαλείων και πρέπει να βάλουμε τις τάσεις τώρα. Άρα, τα εργαλεία θα ξεκινάνε από εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινάνε από εδώ και πρέπει να καταλήγουν
Λογικά. Σε αυτό τι είναι. Θα βάλω και ένα εδώ. Και θα καταλήγει, λογικά, πρέπει να καταλήγει εδώ. Λογικά. Ωραία, πάει αυτό. Πάει αυτό, τελείωσε. Τώρα πάμε μεταφορά σιδήρου. Ο σίδηρος πρέπει να φεύγει από εδώ. Να καταλήγει εδώ. Μεταφορά υγρών καυσίμων. Πρέπει να φεύγει η γραμμή. Θα φεύγει. Εδώ βάλαμε στάση. Δεν βάλαμε. Βλακία. Θέλω μία στάση εδώ. Εδώ. Και εδώ. Πότε φύγει. Φύγει από εδώ και πηγαίνει εδώ και εδώ. Τι λέει, κάνω connect. Could not connect on station. Γιατί ξέρεις τι, τι συνδέεται αυτό με αυτό μάλλον. Για να δω. Τώρα συνδέεται. Εντάξει μας, είδατε, ήθελε δρόμο εδώ. Να το φορτηγό, έχει ξεκινήσει μεταφορά εργαλείων Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, τι άλλο θέλουμε. Βλέπετε τα μείον 25 εκατομμύρια πήγανε μείον 10. Βλέπετε τώρα έχουμε παραγωγή. Φύγανε τα εργοστάσια από εδώ τα, πώς το λένε, τα φορτηγά και πάνε τώρα να μεταφέρουμε. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Έχουμε κάνει και ανάπτυξη από 18 άτομα, έχουμε πάει 20, οπότε η πόλη αναπτύσσεται σιγά σιγά. Ωραία. Τώρα θέλουμε και την ξυλία, άρα θέλουμε και άλλες τάσεις να φύγουν. Συνδύρο εργαλείων ξυλία. Στέλνουμε και την ξυλία. Ξυλία δεν έχουμε. Εργαλεία. Σίδηρος. Υγρό καυσίμων. Κάτι λείπει εδώ. Δεν βάλαμε ξυλίας. Μεταφορά ξυλίας.
λεπτάκι. Τώρα πάμε εδώ στο εργοστάσιο. Να βάλουμε εδώ ξυλία. Και να βάλουμε να πηγαίνει. Εδώ τι λέει, απογορεύεται. Ναι, σωστό. Αν επιτρέπετε. Όχι, ξυλία είναι εδώ. Ωραία. Μπορούμε να βάλουμε εδώ μία στάση. Να βάλουμε και εδώ άλλη μία. Θα πάμε τώρα σε set line, την οποία θα ξεκινάει από εδώ, πηγαίνει εδώ να πάρει το ξύλο και θα το πάει κάτσε εδώ, όχι εδώ, θα το πάει και εδώ και θα το πάει και εδώ και εδώ. Ωραία. Για να δω τώρα, αυτό πρέπει να το συνδέσουμε. Λογικά πρέπει να συνδεθεί αυτό με αυτό εδώ. Ωραία, κάπως θα το συνδέσουμε. Πάμε πάλι στους δρόμους. Λοιπόν, εδώ θέλουμε να βάλουμε τώρα τους δρόμους. Οπότε εδώ επίσης είναι μονόδρομος. Βάλουμε και εδώ ένα δρόμο. Μπορώ. Δεν μπορώ. Ωραία. Δεν πειράζει. Νομίζω είμαστε εντάξει. Άρα μου πάω στη γραμμή. Τι μου δείχνει. Τι δεν συνδέεται. Γιατί. Τι δεν το συνδέει. Γιατί
πως είναι ο δρόμος εδώ. Ίσως γι' αυτό. Το βάλω έτσι θα το συνδέσει. Λες. Όχι, δεν συνδέεται. Κάπως αλλιώς πρέπει να το φτιάξω. Πάλι τι να κολλήσει. Στάσιο εδώ, ξυλίας. Πάμε, πάμε εδώ, set line. Α, κάτσε να βάλουμε και ένα σημείο. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά. Mill Road. Ωραία, συνδέθηκε. Τέλεια. Συνδέθηκε σίγουρα όμως. Ναι, συνδέθηκε. Ωραία. Οπότε πάμε να βγάλουμε και τα υπόλοιπα φορτηγά. Λοιπόν, παραγωγή ξυλία, έτσι. 1, 2, 3, εδώ. Set line. Οπότε πάμε action. Set line, μεταφορά ξυλίας. Έτοιμο. Παραγωγή σιδήρου. Έτοιμο. Παραγωγή καυσίμων. Και μας έμεινε η παραγωγή ψωμιού τώρα. Βλέπετε, τώρα αρχίζουμε τα φορτηγά και φεύγουν, πάνε στα εργοστάσια να φορτώσουν για να αρχίσει η παραγωγή. Η μεταφορά των εμπορευμάτων ουσιαστικά. Θα κάνουμε και ένα save. Και πάμε τώρα εδώ πέρα που είναι το ψωμί. Να βάλω μια στάση. Θα βάλουμε άλλη μια στάση για να δω. Αλλά θέλει πολύ δουλειά αυτό. Όμως. Πολύ δουλειά. Λοιπόν, να πάμε να βάλουμε και την
γραμμή. Μεταφορά ψωμίου. Άρα θα βάλουμε μία νέα γραμμή. Η οποία θα λέγεται μεταφορά ψωμιού. Συνταγή. Και end station. Θα φεύγει από εδώ. Θα πηγαίνει εδώ. Οχ. Να φτιάξουμε καλύτερο δρόμο. Εντάξει, μια χαρά. Το διορθώσαμε. Πρέπει να πηγαίνει από εδώ. Οπότε ελπίζω πως όλη αυτή η παραγωγή να έχουμε ήδη 74 εμπορεύματα σε εξέλιξη. Να, εδώ ας πούμε. Βλέπετε, έχουμε αποθέματα πετρελαίου ήδη στις αποθήκες. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε κι άλλες μεταφορά ξυλίας και καυσίμων. Και εδώ ας πούμε μπορούμε να βάλουμε κάρβο. Βλέπεις. Μπορούμε να βάλουμε κι άλλες αποθήκες. Και εδώ. Ωραία, πολύ καλά πάμε και σιγά σιγά μεγαλώνουμε. Πάμε να δούμε τώρα εδώ τα φορτηγά. Για να δούμε το τίποτα μπόρευμα. Και να δούμε και τα τρένα τι γίνονται. Να δούμε, έχει τίποτα εδώ. Δεν μεταφέρει τίποτα. Μηδέν. 5 εκατομμύρια κόστος που δίνεις.
Αυτό τι πρέπει να κάνουμε εδώ. Εδώ πώς πάει, δεν γεμίζει. Ένας επιβάτης, πάλι καλά. Εδώ τώρα είναι βάλει δύο γραμμές, οπότε άμα έχει διαφέρεια την αμαξιστική αγαπάει από εκεί αριστερά. Οπότε δεν θα έχει πρόβλημα. Μια φυλακή με αυτή την αμαξιστοιχεία θα πάρει κανένα επιβάτη εδώ πέρα. Άρα βλέπετε την παραγωγή κάτω δεξιά που λέει 208 εμπορεύματα. Είναι σιγά να πείσω. 0. Τώρα που βρήκα την γραμμή που είναι το εμπόδιο. Πάμε και το λιμάνι. Πρέπει να κάνουμε κάτι εδώ. Να βάλουμε σίπια. Πάμε εδώ, ας με την πόλη τώρα.
τα καράβια τώρα. Να φτιάξουμε καράβια τώρα. Λοιπόν, θέλουμε. Επιβατικό. Ταχύπλο. Και εμπορικό. Τάνκερ και τα λοιπά. Οπότε θα βάλουμε δύο τέτοια πλοία τα οποία θα πηγαίνουν στην Καβάλα, Καβάλα Πειραιά. Θα βάλουμε μετά πόσα νησιά έχουμε τώρα σε εξέλιξη. Σίγουρα θα βάλουμε δύο, Ερέτρια Οροπός. Και θα βάλουμε επίσης για την Κρήτη 2. Θα βάλουμε ταχύπλο που θα πηγαίνει στα μικρότερα νησάκια. Δηλαδή έχουμε Πάρο, Μύκονο, Θάσο, Μυτιλίνη και Λίμνο. Ξέχασα τίποτα. Α, έχουμε την... Η Κέρκυρα συνδέεται... είναι Λευκάδα, Πρέβεζα... Κέρκυρα. Άλλο ένα για την Κέρκυρα. Ξέχασα τίποτα άλλο. Α, Θεσσαλονίκη. Να βάλουμε για να δω 150, 100, θα βάλουμε για να δω 70, ωραία, θα βάλουμε και ένα για τη Θεσσαλονίκη και ναι, το οποίο θα πηγαίνει και στο Βόλο. Μετά μπορούμε να βάλουμε και ένα λιμάνι της Καρίστου. Να πηγαίνει από Πειραιά Κάριστο. Έτσι δεν πάει. Όχι. Ψέματα, δεν πάει. Πηγαίνει από Αγία Μαρίνα πηγαίνει. Στο πίσω μπορούμε να βάλουμε και τις σποράδες εδώ. Αλόνης ο Σκόπελος. Να θέλει μεγαλύτερη μελέτη. Ωραία, πάμε να κάνουμε τώρα τη μετονομασία. Πάμε πλοία. Έτσι. Σκαραμαγκάς. Πάμε και στον Πειραιά. Πάμε και Σκαραμαγκά, άρα αυτό δεν το θέλω. Άρα αυτό να το σβήσω. Ωραία, άρα. Πάμε εμπορικά τώρα. Θα πάμε εδώ που θα λέει εμπορικά. Καβάλας. Εδώ θα βάλουμε εμπορικό. Θεσσαλονίκης.
επιβατικό. Κρήτης. Ένα, δύο. Μάμε τώρα στα μικρότερα. Πειραιά, Μυκονού, Πάρος Νάξος, Μύκονος. Άρα εδώ θα έχουμε επιβατικό πλοίο Πειραιά, προσλεγητές Κυκλάδες, για να είμαστε λίγο πιο γενικότεροι, ας πούμε. Πάμε στο Αιγαίο. Πειραιά, νησιά Βορείου Αιγαίου. Θα βάλουμε άλλο ένα. Α, ναι. Πρέπει να βάλουμε Πειραιάς Καβάλα. Όχι. Σταματά. Καβάλα Θάσου. Καβάλα. Καβάλας Θάσου. Μετά θα βάλουμε Πειραιά Ρόδος. Πολικό πλοίο Πειραιά Ρόδο. Επιβατικό, συγγνώμη. Οπότε πάμε σιγά σιγά να βάλουμε τις γράμμες. Άρα πάμε ρέτρια οροπός, set line, ρέτρια οροπός, όπα, δεν βλέπετε, λέει path stop, no path for big ships, ships, δεν υπάρχει, λέει, τι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, λέει, stop για μεγάλα πλοία. Πάμε να το διορθώσουμε.
Λοιπόν, πάμε λίγο like και κοινοποιήσεις. Να ανέβουμε λίγο. Να φτιάξω εγώ τα λιμάνια εδώ. Για να σας βλέπω να κάνετε like. Γίνεται χαμός εδώ πέρα με τα ψώμια. Πειραιάς. Το βάλουμε εδώ λες. Θα το βάλω εδώ πέρα για να είναι πιο μακριά. Δεν είναι τόσο κοντά. Για πάμε λίγο εδώ στον δρόμο. Κάρμα. Το βάλουμε εδώ. Πάμε set line, new line, κάτι δεν μ' αρέσει εδώ. Flat dock. Για να δούμε. Μπορείς αυτό.
Πάμε. Πάμε και εδώ. Θα κάνουμε το ίδιο. Θα βάλουμε και εδώ σήμα. Large. Οχ, λέγεται. Ωραία, πάμε και στην άξο. Πάμε Μύκονο. Υγείος. Μυτιλίνη. Λίμνος. Την έκανε τη ζημιά. Γιατί